Επιστροφή εδώ στο στούντιο του Sky μαζί με τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή τη Καθημερινή. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, να υποδεχθούμε τον Γιώργο Αράπογλου, διευθυντή τη Πάλι για να παρουσιάσουμε την τελευταία δημοσκόπηση τη χρονιά. Και με τα τρέχοντα, αλλά και με τον απολογισμό, και θα έλεγα, χρονιάς. αυτού του σκληρού ναι, uh, ναι, 2020. Ναι, uh, ναι, 2020. Ναι. Uh, Γιώργο, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση τη ταυτότητα τη έρευνα και μετά πάμε να την ξεφυλήσουμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλησπέρα και στους δύο. Διπλή έρευνα η τελευταία του 2020. 12 με 14 Δεκεμβρίου ο απολογισμός και οι προσδοκίες για, το, για την καινούργια χρονιά. 14 με 16 Δεκεμβρίου τα συνήθεια θέματα επικαιρότητα. Λοιπόν, ξεκινάμε από τα τρέχοντα που αφορούν στην πανδημία. Ε, πόσο σας ανησυχεί η επιδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, να δούμε λίγο πόσο ανησυχούμε. Σε ποσοστό 76% οι θετικέ απαντήσεις, όχι μεγάλες διαφορές σε σχέση με την προηγούμενη μέτρησή μας. 12% μέτρια, 10% λίγο ελάχιστα έως καθόλου. Να δούμε και την διαχρονική εξέλιξη του, του δίκτυα αυτού που θα βρούμε εδώ ότι είναι στο 76, ήταν 78 στην, ε, Νοέμβριο, ωστόσο παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα, σε επίπεδα Μαρτίου περίπου. Και πάμε τώρα στο εμβόλιο. Το ερώτημα που κάναμε είναι το, το θέμα της επόμενης μέρας αυτό, είναι αν θα κάνετε το εμβόλιο για το νέο κορονοϊό. Θετικές απαντήσεις 67%, 40% λένε σίγουρα ναι, 27% μάλλον ναι όχι, αρνητικά απαντά το 29% που αναλύεται σε 15% μάλλον όχι, 14% σίγουρα όχι, υπάρχει ένα 4% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πάμε και στην επόμενη κάρτα που ρωτάμε πλέον. Πότε θα κάνετε το εμβόλιο για το νέο κορονοϊό. Σε ποσοστό 57% οι πολίτες απαντούν θα το κάνουν τους πρώτους μήνες. 36% λέει το συντομότερο δυνατό. 21% μετά από δύο-τρεις μήνες. 24% έχει ανέβει 2-3 μονάδες εδώ αυτό το ποσοστό, λέει αρκετά αργότερα. Και 15% απαντά καθόλου. Και θα κλείσουμε αυτή την ενότητα με αυτήν εδώ την κάρτα λέει πότε το ερώτημα είναι πότε θα κάνετε το εμβόλιο για τον κορονοϊό εδώ βλέπουμε τις απαντήσεις με βάση την πρόθεση ε, εμβολιασμού ε, τι παρατηρούμε στην πρώτη μπάρα ότι αυτοί που λένε ότι σίγουρα θα το κάνουν θέλουν να το κάνουν και το συντομότερο δυνατόν αυτοί που α, λένε ότι μάλλον θα το κάνουν ε, ε, λένε ότι θέλουν να το κάνω μετά από δύο-τρει μήνε. Αυτοί που ε, λένε μάλλον δεν θα το κάνω, λένε ότι αν το έκαναν θα το έκαναν αρκετά αργότερα και δεν θα το κάνω ποτέ. Ε, ε, το 84% από αυτούς που δηλώνουν σίγουρα δεν θα το κάνω. Λοιπόν, ε, να δούμε μια πρώτη ανάγνωση από τη ματιά του δημοσκόπου για αυτά τα αποτελέσματα, Γιώργο. Πολύ υψηλή ανησυχία, σωστά είπε στα επίπεδα του Απριλίου, εκεί στο 75 με 80, είναι τα υψηλότερα επίπεδα που έχουμε καταγράψει τον Απρίλιο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Στα, όσον αφορά το πότε θα κάνετε το εμβόλιο και αν θα κάνετε το εμβόλιο, νομίζω με τα δύο ερωτήματα καλύπτουμε πλήρω. Ε, Διάβασε και την πολύ ενδιαφέρουσα διασταύρωση. Αυτό που βγάζω εγώ σαν συμπέρασμα είναι ότι βλέπουμε ένα 40% να δηλώνει σίγουρα ναι ότι θα κάνει το εμβόλιο mm -hmm. και όταν το ρωτάμε πότε, μα λέει το συντομότερο δυνατό yeah. στην πλειονότητά του. αυτό όμω δεν φτάνει έτσι για δύο... να θωρακιστεί η χώρα. Έχει δίκιο. Ε, θα έλεγα ότι από τα δύο τρίτα που στην πρόθεση εμβολιασμού δηλώνουν σίγουρα ή μάλλον ναι, το 40% φαίνεται να είναι ήδη έτοιμο, ανά πάσα στιγμή με το που θα το καλέσουν, να πάει και να εμβολιαστεί. Από την άλλη, αυτοί που προβληματίζονται και οι αρνητέ, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να του αναζητήσουμε στο δεύτερο ερώτημα, στο πότε. Αυτοί που μα λένε ότι θα πάνε πολύ αργότερα ή ποτέ, μάλλον πρέπει να του συμπεριλάβουμε σε αυτού που προβληματίζονται mm. ή που και είναι αρνητικοί. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε άλλο ένα 39% περίπου Μάλλον ένα 40% προβληματίζεται ή απαντά αρνητικά. Και υπάρχει ένα 20% που απαντά μάλλον ναι. Αυτή νομίζω είναι η χαρτογράφηση τη κοινωνία όσον αφορά τον εμβολιασμό και έχει δίκιο. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ακόμα για ενημέρωση. Τι λε, Αλέξη. Ε, και εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, νομίζω είναι 40, 40 και 20. Δηλαδή, είναι 40 ναι. ένα κόσμο αποφασισμένο να το πάρει και να το πάρει μάλιστα γρήγορα το εμβόλιο. Ένα κόσμο που θα αργήσει να το πάρει, μπορεί να μην το πάρει και ποτέ. Μοιάζει να έχει πάρει τι αποφάσει του. σω περιμένει ξέρεις, να πιστεί ναι. κιόλα. Αλλά υπάρχει και αυτό το το, 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 διάμυσο, το 20%, που νομίζω περιμένει να ρολάρει το πράγμα, να δει αν θα υπάρχουν κάποιε παρενέργειε. Γιατί ήδη κάθε μέρα όλοι ψάχνουμε στα δελτία τη εφημερίδε να δούμε αν υπήρξε κάποια παρενέργεια, mm -hmm. τι σημαίνει αυτό. Ε, νομίζω πάντω ότι αυτό το πράγμα έχει δρόμο ακόμα. Στα πρωτόγνωρα τώρα που ζούμε ε, και ο τρόπο λειτουργία του λιανικού εμπορίου, το λεγόμενο click away, δεν πάει πολύ καλά. Υπάρχει μια σύγχυση στο, στον κόσμο, υπάρχει μια δυσκολία ε, και την ανοιχνεύουμε και εδώ. Θα σκεφτόσαστε να χρησιμοποιήσετε το click away. 34% μόλι απαντάνε, ναι. 13% α, εξ αυτών λέει σίγουρα ναι, 21% μάλλον ναι και το 63% λέει όχι. 33% μάλλον όχι, 30% σίγουρα όχι. Πάμε να δούμε και ένα περιοχή κατοικία εδώ την απάντηση. Ε, σίγουρα ή μάλλον όχι, η κόκκινη μπάρα απαντά σε ποσοστό 57%. Απαντούν σε ποσοστό 57% οι πολίτε στην περιφέρεια Αττική. Έναν 39% που απαντούν θετικά και 66% στην υπόλοιπη Ελλάδα έναντι 31% που απαντά θετικά. Να ξεκινήσουμε ανάποδα λέξη. Τι, τι βλέπει τώρα για αυτό το μέτρο. Ε, τα νούμερα είναι αυτό που βλέπουμε γύρω μα. Δηλαδή, ο κόσμο, όπω είπε, είναι μπερδεμένο, δεν ξέρει ακριβώ πώ δουλεύει αυτό δεν είναι σίγουρο πώ μπορεί να αγοράσει κάτι το οποίο θέλει να το δει, να το δοκιμάσει και όλα αυτά. Ε, και νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έγινε για να δουλέψει ένα κομμάτι τη αγορά, ό,τι μπορεί επασης, εντός, mm. να δουλέψει. Αλλά ο περισσότερο κόσμο ακόμα ναι. μάλλον μάλλον μένει διάφορο. Δεν είναι ποσοστά αποδοχή αυτή τη μεθόδου, Γιώργο, καταλαβαίνουμε αυτά. Ε? Έχει δίκιο. Συμφωνώ και με σένα και με τον Αλέξη. Φαίνεται η δυσκολία και στα νούμερα τη κάρτα. Βέβαια, να προσθέσω εδώ ότι όταν πηγαίνουμε στην περιφέρεια Αττική, στι γυναίκε και σε όσου δηλώνουν ότι η οικονομική του κατάσταση είναι άνετη ή μέτρια, δηλαδή κυρίω το αγοραστικό κοινό, εκεί το ποσοστό αυξάνει λίγο, mm. γίνεται 40%. Και βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι η μέτρηση έγινε Δευτέρα και τετάρτη, δηλαδή στο ξεκίνημα τη διαδικασία αυτή του click away. Και φυσικά είναι ένα ποσοστό που δεν είναι πλειοψηφικό σίγουρα, Αλλά δεν είναι και ευκαταφρόνητο για μια ναι. αγορά που χυμάζεται και φυσικά δεν φαίνεται να υπάρχει και εναλλακτική λύση με τι μεταφορικέ. Θυμίζω, όποιο έχει επισκεφθεί μεταφορική αυτή την περίοδο το έχει διαπιστώσει, να είναι σχεδόν μπλοκαρισμένε. Ναι. Από αυτή δόμα. την άποψη, θα μπορούσε να πει κανεί ότι δεν είναι μια κακή ιδέα. Δίνει μια λύση με τι μεταφορικέ μπλοκαρισμένε και με τα μικρά καταστήματα που δεν προλαβαίνουν να φτιάξουν κάποιο e-shop. Είναι μια καλή ιδέα, νομίζω, μάλιστα είναι και ελληνική ιδέα. Αυτή, αλλά μένει λοιπόν, να, να, δούμε, δούμε πώ θα, θα, περπατήσει. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία θα συνεχίσει τι προκλητικέ ενέργειε απέναντι στη χώρα μα. Το 95% των πολιτών απαντά ναι. 70% σίγουρα, 25% μάλλον ναι. Μόλι το 3% απαντά όχι. Δεν ξέρω αν εκπλήσεσαι, Αλέξη, εδώ. Όχι καθόλου. Ο κόσμο καταλαβαίνει ότι οι κυρώσει αργούν, ότι η Ευρωπαίοι δώσαν ένα πολύ μαλακό ε, μήνυμα. Περιμένουμε βέβαια να δούμε τι θα, τι θα γίνει τώρα και από την Αμερική. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμο καταλαβαίνει ότι αυτή η ιστορία με την Τουρκία δεν είναι κάτι που θα περάσει αύριο το πρωί. Σίγουρα δεν θα περάσει με την καινούργια χρονιά. Μάλιστα. Κλείνουμε αυτή την ενότητα τη επικαιρότητα τώρα, Γιώργο Αράπογλου, και πάμε ε, στι εκτιμήσει μα, στι προσδοκίε μα για τη νέα χρονιά. Ε, πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ η έρευνα που παρουσιάζουμε. Πώ θα πάνε λοιπόν τα πράγματα, ρωτήσαμε του πολίτε, στη νέα χρονιά σε μία σειρά αποτομή, ξεκινώντα από την οικονομία και την ανάπτυξη. Ε, το μεγαλύτερο ποσοστό εδώ, περίπου η μισή, το 49%, απαντούν ότι περιμένουν να πάνε τα πράγματα λίγο ή πολύ χειρότερα. Πάνε χειρότερα, εν πάση περιπτώσει. Η μεσαία γαλάζια μπάρα το 21% λέει πάνω κάτω τα ίδια. Μόλις 22% πιστεύει επίσης ότι τα πράγματα θα πάνε λίγο ή πολύ καλύτερα. Σε ό,τι αφορά στα διεθνή ε, και τα ελληνοτουρκικά... 40% πάλι εδώ η πλειοψηφία πιστεύει ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. 33% ότι θα είναι τα ίδια, 18% ότι θα πάνε καλύτερα. Στο μεταναστευτικό προσφυγικό, ε, εδώ η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύει ότι εδώ που είμαστε, εδώ θα μείνουμε το 38%. Έναντι ενό 20% που πιστεύει ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και ενό 33% που πιστεύει ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στην ασφάλεια. Και εδώ 4 στους 10, 39% η πλειοψηφία, πάντα στα ίδια επίπεδα θα κινηθούμε πάνω κάτω. Ε, το 31% ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα, το 22% ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Εκεί που οι προσδοκίες είναι υψηλότερες, ε, δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το τι ευχόμαστε, τι θέλουμε να συμβεί, παρά τι βλέπουμε. Είναι στην πανδημία και την υγειονομική κρίση, είναι η πρωτη τελευταία μπάρα από κάτω. Εδώ η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύουν ή θέλουν να πιστεύουν ότι η νέα χρονιά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Ε, 26% πιστεύουν ότι θα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Και άλλο ένα 26% ότι τα πράγματα μπορεί να είναι χειρότερα. Και στον εξυγχρονισμό και ψηφιοποίηση του κράτους υπάρχει προσδοκία για καλύτερε μέρε το 2021. Σε ποσοστό 42%, 33% περίπου τα ίδια πιστεύει ότι θα γίνουν και του χρόνου και το 15% λίγο πολύ χειρότερα. Λοιπόν, Γιώργο, σε ακούμε. Επιλέξαμε σία έξι τομεί, γιατί δεν είναι αυτοί οι μόνοι που κρίνουν το μέλλον, τη ναι. χώρα μα ή την κυβέρνηση. Του έξι που έχουν ε, απασχολήσει περισσότερο την επικαιρότητα τη χρονιά που πέρασε. Ε, όπω είπε σωστά, η οικονομία και για το 2001 αντιμετωπίζεται με προβληματισμό. Οι, οι μισοί λένε ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα και τα ελληνικαία το ίδιο. Μεταναστευτικό και αντιμετώπιση εγκληματικότητα φαίνεται όπω είπε να είναι όπω είναι τα πράγματα φέτο. Βέβαια δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα φέτο, άρα και εδώ βλέπουμε πάλι την αγωνία, την ανησυχία, ίσως και την απελπισία κάποιων συμπολιτών μας που φαίνεται να έχουν φτάσει στα όρια τους ή να έχουν υπερβεί τις αντοχές τους. Και τα δύο τελευταία θέματα, η πανδημία θα έλεγα και λόγω του εμβολίου που αναμένουμε όλοι και λόγω του ότι η χώρα μας δεν είναι στη χειρότερη κατάσταση και στον πλανήτη μα και στην Ευρώπη και φυσικά στον εξυγχρονισμό και στην ψηφοφοποίηση του κράτους που αυτό μάλλον πρέπει να αποδοθεί στα πολλά καλά και σημαντικά που έχουν γίνει μέσα στο 2020. Ναι, παρόλα αυτά στο κομμάτι της πανδημίας υπάρχει και ένα 50% που λέει τα πράγματα θα είναι ίδια χειρότερα, δεν έχουμε μεγάλε προσδοκίες. Δεν ξέρω πάντως, Αλέξη, φαίνεται ότι οι Έλληνε δεν περιμένουμε ένα εύκολο 2021, αν κρίνουμε από τις απαντήσεις εδώ. Θα λέει κανεί ότι ε, στην κατάσταση που βρισκόμαστε είναι δύσκολο να είσαι πάρα πολύ αισιόδοξο, γιατί περνάμε το πιο μαύρο κομμάτι mm -hmm. μια μεγάλη κρίση. Αλλά νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι από τη μία το εμβόλιο, το οποίο προφανώ δίνει μια προοπτική ότι θα υπάρξει κάποια μαγική λύση σε όλα αυτά, σε ετός, η οποία έρχεται. Και βέβαια, εγώ βρίσκω πολύ ενδιαφέρον ότι το ένα πράγμα στο οποίο έχει προχωρήσει η κυβέρνηση από πλευρά πενταριθμίσεων και το έχει προχωρήσει και γρήγορα, που είναι η ψηφιοποίηση του κράτου και όλα αυτά, δείχνει να έχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή. Πράγμα που ήταν και στην άλλη κάρτα, που δεν ξέρω αν θα την παίξουμε, που ποια κυβέρνηση θα τα κατάφερνε καλύτερα. Τώρα, ναι. τώρα, πάμε να τη δούμε λοιπόν. Από αυτό θα ξεκινήσουμε. Μου έδωσε πολύ καλή πάσα λέξη. Ποια κυβέρνηση θα τα κατάφερνε καλύτερα τώρα σε μία σειρά αποτομής, Ξεκινώντα από την ψηφιοποίηση του κράτου και τον εξυγχρονισμό. 49% λέει η Νέα Δημοκρατία, 18% ΣΥΡΙΖΑ, 10% και οι δύο το ίδιο. Και 14% καμία από τι δύο. Στην αντιμετώπιση τη εγκληματικότητα και ασφάλεια, και εδώ προηγείται με 47% η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με κυρία Κομιτσοτάκη, είναι αντίκοπο. 21% κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Αλέξη Τσίπρα, 5% και οι δύο το ίδιο, 19% καμία από τι δύο. Στην πανδημία και την υγειονομική κρίση, και εδώ προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία με 44% έναντι 23% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στην οικονομία και η ανάπτυξη, 41% κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία αντί 23% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ έχουμε και ένα 21% ισχυρό που λέει καμία από τι δύο. Στα διεθνή και τα ελληνοτουρκικά, σε ποσοστό 40% εκτιμά ο κόσμο ότι θα τα κατάφερνε καλύτερα η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία αντί 23% κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και 24% λέει, επίση καμία από τι δύο. Και στο μεταναστευτικό προσφυγικό, 40% η Νέα Δημοκρατία, 21% μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, 25% καμία από τι δύο. Εδώ τι συμπεράσματα βγαίνουν, Γιώργο. Σίανα, θα μου επιτρέψει να κάνω δύο διευκρινήσει για να διαβάσουμε σωστά αυτή την κάρτα. Η πρώτη διευκρίνηση είναι ότι δεν εξετάσαμε υπουργεία, εξετάσαμε τομεί. Α πούμε, στον πρώτο ναι. τομέα, στον εξυγχρονισμό και στην ψηφιοποίηση, εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ψηφιακή Πολιτική, συνεργάτε ναι. και σύμβουλοι ναι. του Πρωθυπουργού. Ε, τομεί εξετάσαμε και όχι υπουργεία. Το δεύτερο Προκύπτουν είναι ότι επίση δεν κάνουμε αξιολόγηση. τα σημεία τη κυβέρνηση και τα δύναμα αντιστοίχω από αυτή την αξιολόγηση. Προκύπτει, θα έλεγα, ω συμπέρασμα ότι σε όλου του τομεί η κυβέρνηση υπερέχει τη αξιωματική αντιπολίτευση. σω είναι αυτό και ο λόγο που βλέπουμε και στην πρόθεση ψήφου στην προηγούμενη. Τη σημερινή δεν την έχουμε δει ακόμα, θα τη δούμε στη συνέχεια, νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Α, υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση. Θα δούμε ότι σε όλου του τομεί το ποσοστό τη κυβέρνηση φτάνει και υπερβαίνει το εκλογικό τη ποσοστό. Φυσικά υπάρχουν κάποιοι τομεί, όπω οι δύο πρώτοι που φαίνεται να συγκεντρώνει ποσοστό κοντά στο 50%. 100%. Από την άλλη, είναι συνολική, νομίζω, η εικόνα ε, της τη αξιωματική αντιπολίτευση, η ναι. οποία φαίνεται να βρίσκεται στα δημοσκοπικά τη επίπεδα, να απέχει από τα εκλογικά τη και φυσικά Μάλιστη. να έχει πολύ μεγάλη διαφορά από την κυβέρνηση. Γιατί, Πάντως, και να σε... κλείσω ναι, ότι. Θες... Ναι, Γιώργο. Ε, εσία, να κλείσω ότι εδώ δεν είναι αξιολόγηση χωριστή, γιατί όταν κάνουμε χωριστή ναι. αξιολόγηση, κάθε πλευρά συγκεντρώνει θετικέ απόψει και από τον αντίπαλό Μάλιστη. Εδώ είναι crash test. Μία Σαφές. απάντηση, κυβέρνηση ή αξιωματική αντιπολίτευση. Πήγα να πω, Αλέξη, ότι και στα πεδία αυτά, η οικονομία ανάπτυξη, η διεθνή ελληνοτουρκικά και προσφυγικό μεταναστευτικό, που η κυβέρνηση έχει τη χαμηλότερη βαθμολογία σε σχέση με τι υπόλοιπε, και εκεί δεν φαίνεται να παίρνει κεφάλαιο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, νομίζω ότι αυτό που είναι σαφέ είναι ότι ο κόσμο δεν θέλει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να σκεφτεί να ξαναεμπιστευτεί το ΣΥΡΙΖΑ. Σε, σε κανένα τομέα τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται. Ε, βλέπουμε ότι στην πανδημία, παρά τι δυσκολίε, συνεχίζει να έχει ε, μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ο κόσμο στο πώ χειρίζεται η κυβέρνηση σήμερα από ότι μια άλλη κυβέρνηση τα πράγματα. Βέβαια, αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι στα δύο θέματα που έχει μια, ένα καθαρό στίγμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είναι πάλι το ψηφιακό κράτο και το θέμα τη ασφάλεια, εκεί δηλαδή όπου πραγματικά έχει πολύ μια καθαρή ταυτότητα, mm -hmm. εκεί βλέπουμε ότι τα, τα ποσοστά τη αποδοχή είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλα. Ψηλά, ναι, είναι ενδιαφέρουσα παρατηρήση αυτή. Πάμε τώρα στου πολιτικού δείκτε. Τα λέω όλα μαζί να τα αξιολογήσουμε στο τέλο. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό, 45% ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχει α, αλλάξει εδώ το ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. 25% ο Λέξη Τσίπρα έχει κερδίσει δύο μονάδε σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα. Η διαφορά μεταξύ του στι 20 μονάδε, 27% κανένα από τους δύο. Στην ε, πρόθεση ψήφουμε όλες όλε τι απαντήσει στο σύνολο του δείγματο, 38 ε, το ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία όπω και στην προηγούμενη μέτρηση, 23 από 22 του ΣΥΖΑ. στι 15 μονάδε στη διαφορά. Τα υπόλοιπα κόμματα, 6,5% Κινάλ, 5,5% ΚΚΕ, 4% Ελληνική Λύση, 2,5% Μέρα 25, 7% άλλο. 5,5% και 8%, σύνολο 13,5% η γκρίζα ζώνη. Πρόθεση ψήφου τώρα με αναβογή επί των εγκύρων. Νέα Δημοκρατία 40% με τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση με 24% και τη διαφορά μεταξύ τους στις 16 ποσοστιαίες μονάδες, 7 κοινάλ, 6 ΚΚΕ, 4,5 ελληνική λύση, -Ε, 3 μέρα 25, 7 άλλο, στο 8,5% η αναποφάσιστοι. Και θα κλείσουμε με την προέλευση της πρόθεσης, το 38 αυτό, από το 38 αυτό της Νέας α, Δημοκρατίας το 29,5 προέρχεται από συσπήρωση πρώην ψηφοφόρων και το 8,5% από εισουρές καινούργιο ενώ το 23% του ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται σε ποσοστό α, 69%, δηλαδή 20 από τις 23 μονάδες από συσπήρωση πρώην ψηφοφόρων και οι τρεις από εισρωές καινούργιων. Γιώργο, τι μεταβολές μπορούμε να παρατηρήσουμε εδώ. Σταθερή η Νέα Δημοκρατία, στα υψηλά, στα εκλογικά τη ποσοστά, στην πιο δύσκολη περίοδο και για την κυβέρνηση και για τη χώρα. Κερδίζει μία μονάδα α, ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση, μετά από αρκετού μήνε που βλέπαμε σταθερότητα ή και διολύσει mm -hmm. πιο χαμηλά. Τα υπόλοιπα κόμματα με τι συνήθει αυξομοιώσει δεν φαίνεται κανένα να αποκτά δυναμική. Η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται, όπω είπε σωστά, κυρίω σε αύξηση τη πύρωσή του και όχι σε εισρωέ καινούριων. Και θα κλείσω με το ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό ο Πρωθυπουργό διατηρεί τα πολύ υψηλά αυτά ποσοστά του επίπεδου του 45%, που είναι μάλλον πρωτόγνωρα για έναν εν ενεργεία Πρωθυπουργό μετά από δύο χρόνια. Κερδισμένο και ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη φορά κατά δύο μονάδε. Το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι οι προσωπικέ επιθέσει που είδαμε κατά του Πρωθυπουργού αλλά και κατά του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση δεν φαίνεται να του φθείρουν. ίσω του ενισχύουν κιόλα. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία θέλει λύσει και ουσία και όχι επιθέσει και φωνέ όπω ενδεχομένω στο παρελθόν. Συμπερασματικά, Αλέξη. Νο, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι ο κόσμο θέλει λύσει και όχι κοκορομαχίε. Ε, νομίζω ότι υπάρχει ακόμα μια μεγάλη κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το βλέπουμε mm -hmm. αυτό όπω ε, αποτυπώνεται, υπάρχει καμία αμφιβολία. Και αυτό που φαίνεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, καθώ κλείνει αυτή η χρονιά, είναι ότι η κυβέρνηση το μόνο που έχει να φοβηθεί είναι ο κακό σε αυτό. Δηλαδή, κάποιοι κακοί χειρισμοί, κάποιε επικοινωνιακέ γκάφε, μια πολυφωνία που υπάρχει στα θέματα χειρισμού τη πανδημία, που δημιουργούν έναν εκκρεμισμό, μια σύγχυση. Και βέβαια υπάρχουν τα πραγματικά προβλήματα τη κοινωνία, που παρότι είναι πολύ σοβαρά, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή εμπιστεύεται ε, την κυβέρνηση και δεν σκέπτεται. Ω πελάτη να πάει κάπου αλλού, είτε με click away είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Αλέξη Παπαχελάκη, Γιώργο Ράπογκλου, ευχαριστούμε πολύ και του χρόνου με δημοσκόπηση, γιατί μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Καλό σα βράδυ.